Λογουλού, πριόρτι, ράμπλ, θρέες, εμεφ, κάρθους, λοκ. Πάρα πολύ τα μας περνάει σχεδόν σε όλους. Όλα πέρα, όλα πέρα. Τίποτα να έχουμε. Πάμε στον προφ. Χόμλες, καλησπέρα, πάμε. Το way management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, 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 Βασίλη, κούρασες. Έλα, έλα. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι τραφταγόρινο. Κάνεις βασίλειο. Κάνεις λόγκ λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους, στο 13 έβαμε θα επιστρέψει, επιστρέφει. Λοιπόν, επιστροφή από Γαλλία για κατευθείαν σε patch 13,18. Ε, θα μου ακούτε λίγο άρρωση στο βίντεο, αλλά όλα καλά, θα περάσει Μια γρήπη είναι Λοιπόν, Briar, βγήκε το New York Champion Μέσα στιγμής έχει το χειρότερο win rate που έχει υπάρξει στην ιστορία Το New York Champions, by the way θα δούμε πως εξελίσσεται και θα σα ενημερώνω και εγώ μέσα από τα social και από τα discord και αυτά το τι θεωρώ ότι θα είναι το champion το bar το οποίο είναι huge στο buff και με το duration του stack και με τα max stack τα οποία μπορεί να κρατήσει και γενικά έχω δει ότι έχει ανήβει πάρα πολύ στο solo queue είναι ένα champion το οποίο δεν ξέρω πάρα πολύ καλά στο φορά το competitive γιατί πάντα γι' αυτό μιλάω ε, θεωρώ ότι στο solo queue είναι πάντα χρήσιμο ειδικά όταν μπορείς να κάνεις roam και έχει free matchups Gwen, ε, παίξε Gwen jungle ενημερώνω από τώρα. Το Champion είναι αρκετά καλό στο Jungle. Όταν είχε να το Jungle και φάει το ίδιο μπαφ ακριβώ το που είχε γίνει Nerf 7, δηλαδή αυτό εδώ με την passive τη. Άρα παίξτε Go and Jungle. αν παίζετε με Duo, α έχετε κάπου setup, δηλαδή σε κάτι tank top ή κάποιο engage support από το, από bot side ή κάποιο setup από το mid. Και το Go and είναι 100% thing. Και από ό,τι βλέπω θα είναι και στο παγκόσμιο, αν δεν φάει Nerf στο επόμενο patch δηλαδή. Θα είναι ένα καλό flex pick για το competitive η Ρέλια, αχ καλό buff τίποτα όμω ε, φοβερό θα αλλάξει Του Τζάρμαν αυτό το buff nerf το κάνουν συνέχεια, τώρα είναι nerf ε, Όταν το ξέρω να το ξαναφέρω στο meta είναι buff Αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον Τζάρμαν το πρόβλημα Δεν ένα είναι ακριβώς πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων το θέμα με τον Τζάρμαν είναι το Sojin Όπου το Sojin είναι strong και το Σότζιν δεν θα πέσει Και με την αλλαγή που κάναμε το 5D whatever είναι Άρα θα συνεχίζει να παίζεται και το Τζάρμαν Όπω και τα άλλα τσάμε με Σότζιν για παράδειγμα Χέκαριμ αλλά θεωρώ τσάμπιον όπω στα Λίκια, όπω Βιέγκο, Κουτουλπού θα βρουν άγκλι. Είναι πολύ περίεργο να δω, θα γίνει με το Σιτζουάνι και το Μοκάι στην κομπέδι, to be honest. Αλλά για σ' που και παίξει την Τζάρβαν Φουλ. Κάσταντιν, μεγάλη ιστορία με το συγκεκριμένο τσάμπιον. Δηλαδή για να παιχτεί, τι άγγλι σέλει, στο σόλο είναι λίγο flip, θα πρέπει να πάρει σελίκη. Σαν... Λισα... Είναι, είναι, πολύ περίεργο το για το σόλο και 100%. Για η κομπέτη είναι ακόμα πιο δύσκολο κιόλα. Η συμβουλή μου είναι απλά, απλά γνωρίστε το. Κάιν, ε, αυτό το είδα. Τι ακριβώ είναι. Είχαν κάνει nerf. Uh, we also buff that kind kit items which means we all achieve our goals to... Uh, 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 uh. Uh, ναι. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει με το κάιν Δηλαδή έχει φάει πάρα πολλά nerfs και στο Rust και στο Assassin Forum. Το θεωρούσα πάρα πολύ δυνατό. Το φαντάζομαι και λόγω Sojin και μετά από αυτό που έφαγε. ακόμα ένα nerf. Μπορεί να ήταν σύγκριτο πίτος, οπάτσι, το οποίο θα πάτσει για να μην το είχαμε πάρει χαμπάρι, χαμπάρι παρεπιπτόντω. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί έχει φάει 3 nerfs, το οποίο είναι πάρα πολύ huge. Ε, Kennen, αυτό το buff μπορεί να το κάνει και blind, και blind pick το Kennen. Ειδικά με το πώ είναι το meta στη μισό του ψάιτ. Δηλαδή, αν ανοίξει Ren και όλο να παίξει Jax Ren, είσαι μια χαρά. Ε, sorry, Kennen, για να παίξει όλο το Jack's Ren, είσαι μια χαρά. Στο Cassandra είσαι ok, στο Rumble είσαι ok. Γενικά θα μπορούσε να είναι επιλογή blind. σω και όχι βέβαια, θα, μου άρεσε στο να το βλέπω στα Angles και μέσα στα ντουέτα και κόμπο κιόλα. Ωραίο πει γενικότερα, αν παίζετε και έναν παλιά παλαιογιακά, συνήθισε να παίζετε. Ρελ, καλό νερφάκι. Δεν θα, δεν θα τη ρίξει τόσο πολύ βέβαια. Αν και πλέον με τον αρχοπό τη τα λίγα κιόλα στο meta, είναι πολύ πιο δύσκολο το Ρελ να βρει καλά competitive. Δηλαδή το first pick Rel όταν τα λίγα από πιάρι στα open, δεν πολύ να think, to be honest. Για το solo και πλάσι συνεχίζει να παίζετε αυτό το τσάμπι και να μπιζάρετε τα φλάσει. Ε, σένα έχει αρχίσει να παίζετε ήδη στο ED Δηλαδή έχω δει ήδη να παίζεται η Σένα με και σαν AD με Fleet και Rush Storm Razor. Επίση το Storm Razor έχει ανέβει, θα εξηγήσω μετά κιόλα γιατί. Ε, αυτή εδώ πέρα είναι η αλλαγή που ουσιαστικά ανέβασε το Σένα πάλι. plus αυτό εδώ. Θα δούμε. Πώς θα συφτάρει το meta δεν θα μου φάνει περίεργο να το δω το σένα με το Tamkens να υπάρχουν σε so competitive μετα Ειδικά να ανοίγουν Zeri Blind και τέτοια Το σένα είναι πάντα καλό answer δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο. Και νομίζω ότι με όλα αυτά τι αλλαγέ στο patch θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό μέτρο του παγκόσμιο. Το επόμενο πάτσα είναι του παγκοσμίο, άρα θα περιμένουμε ακόμα. Όπω και το θρε, νομίζω ακόμα ένα buff θα ακόμα καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι παραπάνω shield ε, με, με, τα souls. Άρα αυτό θα το βοηθήσει. Κυρίω όταν αφορά picks όπω αφίλιο και jinx, του be honest. Μόνο εκεί πιστεύω να παχτεί ο Thresh. 30, τα έχουμε πει για τον buff του, σε προηγούμενα patch, έφαγε ένα μικρό nerf γιατί παρά ήταν strong, παίζονταν mid, παίζονταν και top, σε κομμάτι δεν ήταν ποτέ αυτό μετά, αλλά it's fine, νομίζω και πάλι στο top θα παίζετε, αν και φάγε και άλλο ειδικά το. Ε. Ε, ε, το 30 είναι ένα τσάμιο το οποίο τρώει 2 ED, buff, 2 ED, nerf και ξανά είναι μέσα ή έξω, ανάλογα, ζάγια. Ε, όλο αυτό το nerf Ουσιαστικά, εντάξει, στο long term είναι buff και καλά γιατί έχει καλύτερο health growth, αλλά είναι nerf ε, για το, γιατί κατεβάζει πάρα πολύ το power του level 1, level 2 με 3 ζάκια. Level 1 μπορεί να σκοτώσει, level 2 έχει πρέσου, level 3 πάλι μπορεί να σκοτώσει, γενικά έχει πάρα πολύ power. Είναι μια φάπα, ουσιαστικά 30 HP είναι μια φάπα για το, για το lane phase, Τα πρώτα 3 level στο το οποίο λέγαμε, competitive κυρίω, το συγκεκριμένο και το, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ huge nerf. Τα 2 δευτερόλεπτα στο Ε. Ε, ξαναλέω και πάλι για τα άλλη levels όπως βλέπετε Δηλαδή τα δύο ελευθερότητα στο level 1 του ε Και μετά από εκεί πέρα level 2, level 3 Και πάλι nerf αλλά μέχρι το τέλος γίνεται το ίδιο Αλλά είναι λέει face αυτή η αρισκή εκμένη εδώ εκεί ε, Crown Με δηλαδή, το Azir που έπαιρνε Crown Και την έπαιρνε και την αλλαγή πριν Αυτό δεν παίρνει huge, ότι πλέον δεν, ξανα... δεν παίρνει στο IP Όταν ε, σπάει το... Ούστηκα, σπάει το σύλλη σου αλλά αυτό εδώ πρέπει λίγο να δω και με τα maths Γιατί είναι 40% ντάμα, αλλά έχει ένα παραπάνω δευτερόλεπτο. Από εκεί πέρα που έχει 75 για 1,5. Uh, Αγγεί και πάλι, όταν είναι Άγγλοι για Crown of the Thunder Queen, απλά θα πα για Crown of the Thunder Queen, ρε φίλε. Αλλά πολύ λίγα τα Άγγλοι θεωρώ. Finally, we're moving some build-up. Πάζει το Minions. But increasing its value in team fights. Μια αλήθεια είναι ότι έχουν δίκιο εδώ, ρε φίλε. Γιατί όντω σε κάτσει ένα παραπάνω δευτερόλεπτο είναι, αρκετά σημαντικό για τα team fights. Ειδικά είναι long και uh, extended team fights. Πολύ ενδιαφέρον αλλαγή πάντω. Θα, θα, το έχουμε υποπαρακολουθήσει το item επίση. 5 ED στο Sodgen Όλα τα άλλα πράγματα είναι broken. Αυτό εδώ πέρα είναι αστείο nerf. 5 ED πάνω στο static και stack πλέον στο minion damage. Προσπαθούν με το Zord να φάρουν όλο αυτό με το static. Νομίζω ότι απλά το item είναι too broken και too much για το game. Θέλω να τσεκάρω και όλα σαν λεμπλάκ, συνεχίζει να παίζετε με static, ναι, συνεχίζει να παίζετε με static, δεν θα κάνει τίποτα αυτή η αλλαγή. Άρα ναι. Ε, αυτό εδώ πέρα το 5D πάνω, άρχισε να βλέπω στο solo queue ότι αρχίζουν πάλι να βγάζουν στο Prazer αντί για Kraken. Ε, Κυρίω για αυτό το 5D πάνω, ε, είχε, είχε, φύγει τελείω εκτό του, του Meta ουσιαστικά το, στο Mazer και θέλω να δω τώρα και με, σχετικά με το Kraken. Δώστε με ένα λεπτό. Λοιπόν, το Kraken είναι 40ID 30% attack 50% 20% critical chance. Και στο μέλλον δίνεται 55 ED πλέον, 15% attack 50% 20% critical chance. Άρα έχουμε 15% attack speed διαφορά και 15 ED. Εντάξει, πλάσι πάση που είναι διαφορετικέ. Θεωρώ ότι θα γίνει πιο. Hm. Όποια άγγλιστη θέση στο Storm φίλοι, για αυτήν την έξτρα φάπα με το slow. Θεωρώ θα το παίρνει ίσω περισσότερε φορέ από Kraken. Γιατί το Kraken είναι ένα item το οποίο πρέπει να μπορεί να βαρέσει πολύ για να βγάλει value με την πάση του. Ε, αυτό ήταν. Οκ. Okay. Άρα μικρό πατ. Επίση έχει class. Good. Ωραία, να παίξουμε και class. Άρα είναι Rangle rewards και τα σχετικά. Οκ. Mm, okay. ε, θα ετοιμάζω και ένα βίντεο. Βασικά δεν το έχω αρχίσει ακόμα γιατί π, ήμουν αφού λάρο. Θα ετοιμάζω ένα βίντεο για ένα βλογκάκι από το μου Το οποίο θα σα δείξω. Και όπω είπαμε, ό,τι αφορά το YouTube θα, προσπαθήσουμε προσπαθούμε να είμαστε full active. YouTube, TikTok, Twitch και τα σχετικά, ειδικά σε αυτό το season. Παράλληλα βέβαια θα κάνω τραγιασμού για τα σχετικά, άρα ναι. Ε, αυτοί είμαστε, κύριοι, μικρό πατς, το επόμενο είναι του παγκοσμίου. Ε, έχω μπει και σε... Ήδη σε talks, μήπω και με το κόστο του παγκοσμίου. Pray, 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 please. Άρα θα δούμε τι θα γίνει. Ε, μικρό πατς, τίποτα φοβερό και see you next time.